Πράγματι, και μάλιστα η Ελλάδα θα είναι έτοιμη νωρίτερα από τις άλλες χώρες από αύριο, από 1η Ιουνίου, με ισχύ ποινική ποινή, η οποία τέθη έτσι σε εφαρμογή. Ήδη τρέχουμε λοιπόν για το ψηφιακό πιστοποιητικό, το οποίο είναι ένα γαλάζιο πιστοποιητικό, γιατί έχει την ελληνική πρωτοβουλία. Ήταν η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού. 12 Ιανουαρίου έστειλε επιστολή στους πρωθυπουργούς των άλλων κρατών μελών, δίνοντας την έμφαση σε αυτό το οποίο θέλουμε να διεκδικήσουμε φέτος. Την κινητικότητα. Τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε με λιγότερα βάρη από το ένα κράτος στο άλλο, να έρθουν στην Ελλάδα να τους φιλοξενήσουμε. Άρα, ναι, η Ελλάδα πήρε πρωτοβουλίες και συνεχίζει να παίρνει πρωτοβουλίες, γιατί θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα για περισσότερους ταξιδιώτες φέτος στην Ελλάδα και βέβαια για πολλούς περισσότερους και για τα υπόλοιπα χρόνια. Είμαι εδώ στη Σάμο, στο εμβολιαστικό κέντρο, γιατί θέλω και από εδώ να δώσω το μήνυμα της σημασίας του εμβολιασμού. Η επιχείρηση Γαλάζια Ελευθερία συνεχίζεται και πρέπει να θωρακίσουμε όλα τα νησιά μας και τη Σάμο για να μπορέσουμε να υποδεχθούμε με ασφάλεια εργαζόμενοι, επιχειρηματίες και πολίτες, αυτούς που θα επιλέξουν τη χώρα μας φέτος. Προσκεκλημένη του βουλευτή Σάμου, του Χριστόδουλου Στεφανάδη. Είμαι εδώ για 2 μέρες. Ξεκίνησα από χθες με τα νησιά, τα οποία έτσι, επισκεφτήκαμε με πολύ μεγάλη χαρά. Συζητήσαμε με φορείς, κάναμε ένα υποδιπορικό. Την επόμενη φορά υπόσχομαι ότι θα κάτσω και παραπάνω και θα πάμε να δούμε έτσι και το βόρειο κομμάτι έτσι και, και στην Ικαρία και βέβαια και όλους τους φούρνους. Πρέπει να σας πω, ικανοποιημένη από τον ρυθμό τον οποίο βλέπω ότι οι επιχειρηματίες έχουν βάλει έτσι στόχους για την επανεκκίνηση του τουρισμού. Είναι μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις και θέλουμε να κερδιθεί το στοίχημα. Τι μας βοηθάει σε αυτό? Μας βοηθάει πάρα πολύ ο εμβολιασμός. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το κλειδί. Θωρακίζουμε τα νησιά μας και με την επιχείρηση Γαλάζια Ελευθερία είμαστε εδώ και είμαι εδώ έτσι ώστε να τονώσω ακόμη περισσότερο αυτή τη δυνατότητα που δίνουμε στους πολίτες, έτσι ώστε να μπορέσουν να βγουν, να δουλέψουν, να φιλοξενήσουν τους ταξιδιώτες. Είναι ένα μέρος και η Σάμος είναι ένα μέρος το οποίο είναι ταξιδιωτικός προορισμός. Βέβαια, είμαι εδώ να συζητήσουμε και για τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση στην περιοχή αμέσως μετά τη μεγάλη καταστροφή, τη φυσική καταστροφή στη Σάμο. Ήμουν εδώ πέρα την τελευταία φορά για να αποχαιρετήσουμε την Κλέρι και τον Άρη, τα δύο παιδιά τα οποία χάθηκαν εκεί, και στη μνήμη τους να βάλουμε ένα υψηλό στόχο. Να προσπαθήσουμε όλοι, έτσι ώστε το νησί να είναι ακόμη πιο ισχυρό αμέσως μετά, ανθεκτικό και να μπορέσει να ταινίσει το μέλλον με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Και βέβαια να συζητήσουμε για όλα αυτά τα οποία μπορεί να βοηθήσει και το Υπουργείο Τουρισμού και προφανώς και τα άλλα Υπουργεία, να ενισχύσουμε τον ντόπιο επιχειρηματία και τον εργαζόμενο μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, αλλά και όλα τα προγράμματα τα οποία βγαίνουν από εδώ και πέρα είναι κρίσιμη περίοδος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε πλέον με αισιοδοξία για αυτό το οποίο θα είναι το 2021, ελπίζουμε να είναι μια καλύτερη χρονιά από το 2020 και θα είναι. Θέλουμε να πετύχουμε στόχους περίπου να είναι το 50% έτσι των ταξιδιωτών που ήρθαν το 2020 να έρθουν πλέον στην Ελλάδα και ευελπιστούμε ότι με πολλές μορφές τουρισμού, όπως και η κρουαζιέρα, είναι αισιόδοξο μήνυμα ότι 21 Ιουνίου έρχεται το πρώτο κρουαζιερόπουλο στη Σάμο, θα μπορέσουμε έτσι να προετοιμαστούμε και καλύτερα για μια πολύ δυναμική πλέον ανάκαμψη το 2022. Βέβαια, είμαι εδώ να μιλήσω και για το πρόγραμμα του εσωτερικού τουρισμού. Το Τουρισμός για Όλους. Ένα πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων το οποίο τρέχει το Υπουργείο Τουρισμού. Το παρατείνουμε, φέτος το επεκτείνω και το παρατείνω, με νέους δικαιούχους και νέους παρόχους. Γιατί θέλουμε να ταξιδέψει και ο πολίτης, ο Έλληνας, να γνωρίσει τα μέρη και βέβαια να έχει και κάποιες μέρες ανάπαυλας που είναι τόσο σημαντική μετά από αυτή την πανδημία που έπληξε όλους μας. Κύριε Υπουργέ, εγώ θα εκμεταλλευτώ το ότι ήσασταν και υφυπουργός Παιδείας. Ναι. Έχετε 2 μέτρα τα οποία ζητούσαν. Πότε θα αρχίσει η υλοποίηση, ενίσχυση δηλαδή με περισσότερους καθηγητές στους φουρνούς και βεβαίως στα ενισχυμένα μόρια. Από πότε ισχύουν και πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτό? Εδώ είμαι πολύ συγκινημένη ως προς αυτό. Θυμάμαι έτσι την προηγούμενη θητεία και πρέπει να σας πω ότι τα πετύχαμε και τα δύο. Πρώτον, είναι πολύ συμβολική ημέρα, γιατί σήμερα είναι η πρώτη μέρα που λειτουργούν τα κοντέινερ στη Σάμο. Τα παιδιά μας από τη χώρα Σάμου είναι πλέον στους νέους χώρους, ασφαλείς χώρους και είναι ένα συνολικό επίτευγμα. Προφανώς, ο μεγάλος στόχος είναι να γίνουν ανακατασκευές, να μπορέσουν να ξαναμπούν τα παιδιά στα σχολεία τους. Και στο Βαθύ και σε όλες τις άλλες περιοχές, ευτυχώς και Δυτική και Ανατολική Σάμου προχωρούν τα έργα και σε αυτό είμαι χαρούμενη. Χθες όμως που ήμουν στους φούρνους, πρέπει να σας πω ότι ικανοποιήθηκα πάρα πολύ με τα δύο πολύ σημαντικά νέα. Το γεγονός ότι οι καθηγητές μας, με την ειδική μοριοδίτηση που ψηφίσαμε πέρσι, γέμισαν τα σχολεία. Νωρίτερα από ποτέ οι καθηγητές ήταν εκεί. Οι καθηγήτριες, οι δασκάλες, οι δάσκαλοι ήταν εκεί και έδωσαν και μια νέα πνοή στα νησιά μας. Και όλο αυτό νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε
κάθε πολίτης, όπου και αν επιλέγει να μένει και βέβαια σε μια κριτική περιοχή, να νιώθει ότι το κράτος είναι δίπλα. Άρα τα ήδη τα κάναμε αυτά, δώσαμε την ειδική μοριοδότηση, τη διπλή μοριοδότηση και αυτό βοήθησε πάρα πολύ και τις περιοχές να έχουν έγκαιρα νωρίτερα από ποτέ, από το τέλος Αυγούστου, το εκπαιδευτικό προσωπικό. Ήτανε χαρά και τιμή να έχουμε την Υπουργό εδώ πέρα, η οποία επί της ουσίας ξέρει όλα τα θέματα του νομού. Πήγαμε Ικαρία, Θήμενα, Φούρνους, Σάμο. Ο νομός μας, όπως ξέρετε, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία ζητούν άμεση λύση και βραχυπρόθεσμη. Η κυρία Υπουργός τα ξέρει όλα, τα κατέγραψε, συζήτησε με τους φορείς και στα τρία νησιά. Και βέβαια νομίζω ότι θα δοθούν λύσεις επ' αγαθό του μέλλοντος των νησιών μας. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η Σάμος, η κύρια πηγή εσόδου είναι ο τουρισμός αυτή τη στιγμή. Βέβαια έχει και άλλες αξίες η Σάμος, έχει την ιστορία, έχει αυτά τα οποία στο άμεσο μέλλον θα τα αναδείξουμε. Αλλά σε αυτή τη φάση, τη χρονική στιγμή, την δύσκολη για τη χώρα και ειδικά για τη Σάμο, ο τουρισμός πρέπει να ενισχυθεί και ο Υπουργός σε αυτή την κατεύθυνση κατάλαβε τα προβλήματα, τα ξέρει τα περισσότερα και δρομολόγησε και θα δρομολογήσει μέτρα ανακούφισης και ανάταξης του τουρισμού. Ο Υπουργός μίλησε για τρεις στόχους, το πριν, το τώρα και το αύριο. Ναι. Εσείς από αυτό που ακούσατε αισιοδοξείτε με τα εργαλεία που αυτή τη στιγμή προωθεί η κυβέρνηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε? Σαφώς αισιοδοξώ και όπως τονίσαμε, ο Υπουργός είναι στο Υπουργείο Τουρισμού τώρα, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μια προσωπικότητα στον ευρύτατο χώρο της κυβερνώσας παράταξης και έχει επαφή, γνώση και δυνατότητα να ενεργήσει και σε άλλους τομείς και για την παιδεία που τη ρωτήσατε και για άλλα. Και βέβαια μπορούμε, αλλήμον αν δεν ελπίζαμε για κάτι καλύτερο. Εγώ με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά και την κυρία Υπουργό, την καλή φίλη, τη Σοφία τη Ζαχαράκη, αλλά και τον βουλευτή μας και για άλλη μια φορά δίνει το παρόν όλη η κυβέρνηση, με τους εκπροσώπους της βέβαια. Έγινε μια επικοδομητική συζήτηση στο αμφιθέατρο της Περιφέρειας, την παρακολουθήσατε κι εσείς. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Η Αντιπεριφέρεια έβαλε κάποια ζητήματα. Πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθηθείτε? Ναι, και μέχρι τώρα έχουμε αμέριστη τη βοήθεια της κυβέρνησης, έτσι. Και σε ό,τι αφορά τα λιμάνια που έχουν υποστεί ζημιές, το οδικό δίκτυο. Με τις επιχειρήσεις είδατε ότι πήγαν πολύ καλά, έχουν πάρει το 20%. Ο Περιφερειάρχης μας, ο κ. Μουτζούρης, έβγαλε αυτό το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για COVID, για επιχειρήσεις. Θα πάρουν αρκετά χρήματα οι δικαιούχοι. Προσπαθούμε βέβαια και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, προσπαθεί ο κ. Μουτζούρης. Και προχθές έβαλε βέβαια και θέμα στον κύριο Πέτσα που τον επισκέφθηκε στη Μυτιλήνη. Για το ότι αφορά φορολογική ασφαλιστική, για το Βόρειο Αιγαίο δηλαδή, να απαλλαγούν τα νησιά από αυτή την υποχρέωση για να μπορούν οι δικαιούχοι λοιπόν να πάρουν όλα αυτά τα χρήματα. Βλέπετε ότι προσπαθούμε καθημερινά. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας, κύριε Ζαβουδάκη. Και οι δήμαρχοι και εγώ προσωπικά έχουμε φορτωθεί πάρα πολλά προβλήματα, αλλά τα τρέχουμε όσο μπορούμε. Και θα τρέξουν ακόμη καλύτερα. Και με τη βοήθεια της κυβέρνησης και με τη βοήθεια όλων.